και ποιο σκοπό είχε, θα μας τα πει καλύτερα η Μικάλα Εκουλέ. Μικάλα. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις για το προσωπικό από τις 7.30 μέχρι τις 9 περίπου το πρωί προχώρησαν οι 4 συντεχνίες της ΑΕΚΑ για το τι είναι λιγενέστε. Οι συντεχνίες, όπως πληροφορούμε, αυτές ενημέρωσαν το προσωπικό τους ότι τα μέτρα που λήφθηκαν πριν λίγες ημέρες, δηλαδή για στάση εργασίας και απεργία, όπως είπες και εσύ Κατερίνα, θα συνεχιστούν κανονικά. Αυτή ήταν η ενημέρωση που έδωσαν οι πρωινοί. Όπως είμαστε σε θέση επίσης να γνωρίζουμε, έγινε μια προφορική ενημέρωση τις συντεχνίες από τον πρόεδρο της ΑΕΚ σήμερα και εκ πρώτης όψεως, όπως μας έχει λεχθεί, δεν φαίνεται να ικανοποιούν τις συντεχνίες τα όσα συζητήθηκαν μέχρι στιγμής. Οι συσκέψεις, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, συνεχίζονται και σήμερα και αναμένεται να δούμε αν τελικά διάσπρος καπνός ή κάτι που να αφήνει ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές. Υπενθυμίζεται ότι οι 4 συντεχνίες της ΑΕΚ είχαν εξαγγείλει 2 ώρες στάση εργασίας για τις 9 Νοεμβρίου και 24ωρη απεργία την 5η 16 Νοεμβρίου. Απεργίες οι οποίες μέχρι στιγμής και παρά τις συζητήσεις που υπάρχουν και στο παρασκήνιο θα έλεγα θα συνεχιστούν κανονικά όπως μας έχει λεχθεί σύμφωνα με τις 4 συντεχνίες. Υπενθυμίζουμε ότι χθες ο ολοκληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσα από την εκπομπή ανέφερε ότι έγινε σύσκεψη στο Προεδρικό προχθές, κατά την οποία συζητήθηκαν, είπε, λειτουργικά θέματα της ΑΕΚ και όχι συντεχνιακά αιτήματα, ξεκαθαρίζοντας τις θέσεις της κυβέρνησης ότι δεν συζητά το να ικανοποιήσει συντεχνιακά αιτήματα για τους εργαζόμενους. Σε επικοινωνία που είχαμε και σήμερα με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της ΑΕΚ, δεν θέλησαν για ακόμη μια μέρα να τοποθετηθούν επί του θέματος, αφού όπως μας λέχθηκε γίνονται κάποιες εντατικές διαβουλεύσεις ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, Κατερίνα, παρακολουθούμε μια σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Είτε υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο από την ΑΕΚ είτε από τις συντεχνίες για να ενημερώσουμε και το κοινό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαστε σε επαφή. Νομοσχέδιο.